Καλησπέρα σας λοιπόν, είμαι ο Νηρέας. Καλησπέρα και από μένα, είμαι ο Σάκης. Έτσι, πολύ, πώς λέγεται, formal, πολύ επίσημη εισαγωγή. Λείπει ο Ανδρέας σήμερα. Έτσι, βγαίνουμε δύο-δύο, ένα αλλάξει κάθε φορά. Σαν τους χιώτες. Ακριβώς. Και επιστρέψαμε μετά την Game Week 8 και τώρα ελπίζω, ξέρουμε ότι το κλασικό μας είναι ότι συνήθως βγάζουμε επεισόδιο Παρασκευή. Και συνήθως είναι το deadline το Σάββατο, οπότε έχει ο κόσμος χρόνο να τα ακούσει. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι το deadline Παρασκευή. Γράφουμε Τετάρτη βράδυ, δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβω, γιατί έχουμε γεμίσει τις δουλειές μας, δεν ξέρω πότε θα προλάβουμε να γίνει το σχετικό edit και να ανεβεί, αν θα προλάβουμε να ανεβεί αύριο Πέμπτη, δύσκολο βλέπω. Αλλιώς πάμε για Παρασκευή κλασικά και θα πρέπει να προλάβετε να το βάλετε σε speed, όπως έκανε σχολιάζει ο Fantastic με τον Dr. Doom στο δικό του, ότι μπορείς να βάλεις να επιλέξεις την ταχύτητα, να το βάλετε σε γρήγορα, να προλάβετε να το ακούσετε όλο το επεισόδιο. Είμαστε μετά την Game Week την 8. Άλλη μία. Ωραία Game Week. Πάλι ελευθερία. Ωραία, λέει ο μαζοχιστής. Εγώ έκανα 49 πόντους. Πήρα πράσινο βελάκι από εκεί και πέρα. 49 έκανε αλήθεια. Εντάξει, ήσουν εξαίρεση θεωρώ. Είσαι όντως από αυτούς που. Από τους λίγους που έχω δει με τόσο χαμηλό σκορ. Με τόσο υψηλό σκορ, πέτρεμα. Θες να σχολιάζεις λίγο τι έγινε εκεί πέρα. Να σχολιάσω. Εντάξει, είχα αρκετή δόση τύχης. Ναι, ο Μαρτίνεζ έβγαλε το πέναλτι, πήρε 8 πόντους. Ο Μουρίγιο δεν έκανε τίποτα, αλλά κράτησε το clean sheet, πήρε 2 πόνους. Πήγε και αυτό στους 8. Εντάξει, για όλους νομίζω ο Χόλαντ μπλάνκαρε. Δεν νομίζω να μην τον είχε κάποιος η ομάδα του σε αυτό το παιχνίδι. Και να μην τον είχαν και αρχηγό, ναι, μάλιστα. Ναι, πλέον είναι αρκετά δημοφιλής. Ξεκάθαρα. Εντάξει, από το Φόντεν περίμενα περισσότερα πράγματα. Τελικά δεν ξεκίνησε. Δεν ξεκίνησε, πήρε μια assist, πέρασε το Χαλάντ παρόλα αυτά. Εντάξει, ναι. Μια assist από τον Ντόγκη, βλέπω. Από τον Μπόουεν, γιατί δεν πήραμε την assist, αυτό μου ξέφυγε. Έτσι πιάνει ευαίσθητα θέματα από νωρίς. Είμαστε. Είμαστε στο τρίτο λεπτό του podcast, πώς έχουμε φτάσει και ήδη έπιασες να ξεκινήσω τα βινιλίκια από τώρα. Χτύψαμε στο σημείο. Ναι, να ξεκινήσω από το πλάι. Λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο, το προηγούμενο δεν ήτανε, νομίζω το προηγούμενο, ήτανε μετά την αγωνιστική που έκανε το δεκάρι ο Bowen, που πάλι του είχαν κλέψει μια assist, που δεν το έκανα έτσι μεγάλη ιστορία, το ανέφερα και ανέφερα την κρίνια μου, όχι στο προηγούμενο, πάθος έκανα. Ανέφερα την κοινιά μου, υπέθεσε ότι για να δώσω ένα assist στον Αντώνιο κάποια επαφή θα βρει. Τώρα αυτό όμως ρε μάγκες, το είδες. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Πώς γίνεται ρε μάλακα να μην πάρει assist αυτό το πράγμα. Τι να πω. Μας κλέβουνε, είπα, μία να κάνω τα σαβάτα μάτια. Δεύτερη φορά ρε μάγκες, τώρα τι άλλο θα γίνει. Τι πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος για να πάρει μια assist. Εν τω μεταξύ δεν έδωσαν αυτό assist και πήγαν να χρεώσουν assist στο Σον. Για την καραμπόλα εκεί που έγινε. Άλλο από εκεί. Άλλη παροδία. Λοιπόν, που το ανέβασε και στην FPL Pub, ανέβασε και meme. Δεν δίνουν την assist στο Σον. Η φάση είναι ότι κάνει shoot, χτυπάει στον Αραολά. Χτυπάει στον άλλον τον αμυντικό του, τον Τιμπό, όπως λέγεται. Χτυπάει ξανά στον Αραολά και μπαίνει μέσα. Δηλαδή είναι τρεις κόντρες σε δύο διαφορετικές παίκτες. Δεν μπαίνει καμία assist. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας. Γιατί το λογικό, ας πούμε, δεν περίμενε κανένας να πάρει assist. Από το πουθενά τη χρεώνουνε. Μου στέλνε ο Βασίλης ο Δαϊδικούδης, ένας από τους πατρών μας. Μου στέλνε μήνυμα το βράδυ, εγώ ήμουν στη δουλειά, ετοίμαζα ποτάκια. Μου στέλνει μήνυμα, είδες τι έγινε με τον Σον. Του λέω, τι έγινε με τον Σον. Μου εξηγεί, του μετράνε την assist και τη Δευτέρα το βράδυ ή το απόγευμα μεσημέρι πότε ήταν, του την ξαναβγάζουνε. Κυριακή δεν ήταν βράδυ. Παίζει, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Παίζει. Τέλος πάντων. Ό,τι να είναι, χωρίς κανένα λόγο, χωρίς να διαμαρτυρηθεί κανένας. Απλά έτσι μπαινοβγάζανε. Βγάζανε και βάζανε την assist. Ό,τι να είναι. Αλλά έχεις και τον Watkins, τον οποίο τον ανέφερες. Εντάξει, ναι. Ο Watkins είναι ο βασικός επιθετικός για όλη τη σεζόν, δίπλα από τον Holland. Okay. Ναι. Ναι, γιατί εσύ έχεις και τον Watkins και τον Solanke. Solanke,
Εγώ με έκανα απογοητεύσει. Disaster class αυτή την αγωνιστική με τις μεταγραφές μου. Το σχολίαζα. Ποιος ήτανε? Πάλι με τον Βασίλη το Δαϊκούδη πρέπει να ήταν που το σχολιάζω αυτό. Στο chat μας μιλούσαμε. Κάθε αγωνιστική θα κάνω μια κίνηση που θα μου χάσει 10 πόντους. ή θα αφήσω πάγκο τον Ντελάπ που θα βάλει 2 γκολ με τη Βίλα. Ή δεν θα βάλω το περιβραχιόνιο στον Μπόουεν να το βάλω στο Χάλαντ, ενώ το σκεφτόμουν πάρα πολύ. Τώρα αυτήν την αγωνιστική έφερα Σολάνκε σε Watkins. Ο ένας έβαλε γκολ, άλλος μπλάνκαρε, ενώ η μάνα του έβαλε 4. 4, ναι, έβαλε. 4, έβαλε. Απίστευτος, ναι. Και όχι μόνο αυτό, άφησα και πάγκο τον Rodgers για να βάλω το Smith Rowe και τον Delap, όπου με τιμώρησε με γκολ και δεν ξέρω αν το είδες τον γκολ. Είναι και εξαιρετικά κολόφορτα τον γκολ, δηλαδή χτυπάει, παίρνει μια κόντρα, πάει από που να είναι η μπαλά και μπαίνει εκτός περιοχής. Με τιμώρησε πάρα πολύ οπότε. Είχες και το Σαλάχ εκεί. Είχα το Σαλάχ, ναι, δεύτερη αγωνιστική που το σκεφτόμουν πάρα πολύ. Να μην πάω με Χάλαν και ήταν ο Σαλάχ επιλογή μου. Δεν το τόλμησα γιατί η Wolves έχει δεχτεί τόσα γκολ. Όσα γκολ έχει δεχτεί, πάρα πολλά, ας πούμε. Γενικά ο πολύ Χάλλαν low score είναι αγωνιστική. Ούτε φάση δεν έκανε. Ναι. Είναι αυτό μωρέ με τον Χάλαν. Τώρα εντάξει, είδα πάλι κόσμο. Και σε πάμε το παιχνίδι θα βάλει 4. Είδα πάλι κόσμο σχολίαζε ότι πόσες επαφές έκανε ο Χάλαν, πόσα λίγα σου έκανε ο Χάλαν. Αυτό είναι ο Χάλαντ. Ρε, ή δεν είναι πουθενά στο παιχνίδι, δεν συμμετέχει στο build-up, ή απλά βάζει γκολ. Να σχολιάσουμε επίσης. Το προσπεράσαμε πάλι. Λίγα Εγγλέζων. Ναι. Λίγα των Εγγλέζων.gr του site μας, η οποία ονομάζεται FPL Pub. Να μπείτε, υπάρχει ο κωδικός στην περιγραφή στο YouTube. Ποιος είναι πάλι. Το θυμάμαι, εσύ το θυμάσαι. R98AVO. AVO, ναι, ωραίος. Μπείτε οπότε στη λίγκα μας να συμμετέχετε, να διεκδικήσετε και τα δωράκια μας. Τριποντάκιας του Μιχάλη Μανιά ανέβηκε στην πρώτη θέση με 53 πόντους, παρακαλώ, αυτήν την αγωνιστική. Μπράβο του. Τσιτάλια Θάνδρο Ευσής, Κωνσταντίνος Αρής σταθερός, 44 πόντους, παραμένει στη δεύτερη θέση. Show must go on του Τάσου. Έχω την ύπουση είναι Χοηλού. Είδα τον το Fantastic που το είχε γράψει σε post και ήταν τονισμένο και νομίζω ήταν Χοηλού. Ο Βασίλης ο Δαϊκούδης με την ομάδα του έχει φάει report προφανώς γιατί λέγεται change name. Δεν ξέρω τι όνομα έχεις βάλει, Βασίλη, να μας το γράψει στο σχόλιο. Ανέβηκε στην τέταρτη θέση και η οδή του στον Odegaard κλείνει την πεντάδα και ισοβαθμεί μάλιστα με τον Βασίλη. Αναφέραμε ήδη ότι ο Βασίλης είναι στο Patreon. Μπορείτε να μπείτε στο Patreon και να μας στηρίξετε με κάποια συνδρομή μηνιαία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά που μας στηρίζουν έτσι κι αλλιώς και είμαστε μια παρέα, ωραία, σχολιάζουμε, χάνουμε χαβαλά. Κυρίως αυτή την αγωνιστική κάνουν expose εμένα ο Σάκης και ο Ανδρέας. Ακόμα δεν σε κάναμε τίποτα, ελπίζω να γίνει στη συνέχεια. Ναι. Ναι, και το άκουσα, η αλήθεια είναι. Κρίμα που δεν είναι ο Ανδρέας σε αυτό το επεισόδιο, έχει υποχρεώσεις. Κρίμα που δεν είναι να μου τα ψάλει κανονικότατα. Να κάνουμε μια αναφορά και στην ομάδα του, να πούμε και εκεί τα ευχάριστα. Μη χάσεις να κάνεις αναφορά στην ομάδα του, για πες. Είχε Σαλίμπα βασικό, πήρε μείον 3. Είχε Διόγκο Ζώτα, τραυματίστηκε και πήρε ένα πόντο. Ναι, τι άλλο, ο Πάλμερ πάτωσε επιτέλους, πήρε μόνο 2 πόντους. Ο Σάκα ήταν τερματίας, δεν έπαιξε. Μπήκε ο Σεμένιο, εντάξει, άλλοι 2 πόντοι. Ο Ισίτ έφαγε γκολ από τη Wolves. Ναι, Καρβάλιο ξεκίνησε πάγκο νομίζω. Μπήκε αλλαγή 1 πόντο. Μια χαρά. Ωραία πράγματα. Λογικά πήρε κόκκινο βελάκι, να πέσει αρκετά. Ναι, ρε, είχε Game Week Rank 5.700.000. Το πλησιάζουμε. Ναι, το πλησιάζουμε. Απέχουμε πάρα πολύ από τον Ανδρέα ακόμα. Εγώ απέχω 60 πόντους νομίζω, εσύ... Μια καλή αγωνιστική είναι. Καλά, ναι. Είναι μια καλή αγωνιστική η δικιά μας και μια αγωνιστική η δικιά του τύπου ένας πόντος Σακίτσιο Πετράνο πριν 2 σεζόν. Δες πάνε, ναι.
Λοιπόν, έχω κάποια σχόλια για την αγωνιστική. Αρχικά, θέλω να συζητήσουμε για το λεγόμενο Saka Gate. Έχεις πάρα χαμπάρι που τι έγινε, γιατί εσύ δεν είσαι και πολύ ενεργός στο Twitter. Saka, όχι, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, αυτό που έγινε, έχουμε σχολιάσει και παλιότερα στα προηγούμενα επεισόδια, τα πρόσφατα με τον Ανδρέα, ότι υπάρχουν οι λεγόμενοι content creators του FPL, κυρίως ξένοι και κυρίως Βρετανοί, οι οποίοι, το community γενικά είναι το μεγάλο του FPL είναι στο Twitter. Και αυτό που έγινε είναι ότι περιμέναμε όλοι αν θα μάθουμε ένα από το Saka, αν θα παίξει ή όχι. Και ενώ αυτοί οι περισσότεροι κάνουν streams όπως κάνουν και FPL Greece, deadline streams κτλ. Από το πουθενά, νομίζω μεγάλη πλειονότητα αυτών των content creators, ξέρω εγώ, ένα λεπτό πριν το deadline, βγάζουν όλοι το Saka και βάζουν το Son. Και τελικά μαθαίνετε ότι ο Saka δεν θα παίξει. Ενώ δεν είχαμε πάρει κάποιο λεγόμενο leak ή early team news, κάποια πηγή να πει εκ των έσω ότι ξέρεις τι δεν παίζει και να βγει αυτό. Και βγήκαν μετά πάρα πολύ εξυπνάκιδες. Τώρα εντάξει, εγώ γουστάρω το χαβαλέ που γίνεται. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει και δεν είμαι κανένας συνωμοσιολόγος. Αλλά η συνωμοσία είναι ότι υπάρχει το λεγόμενο FPL cartel. Που είναι όλοι οι content creators αυτοί τέλος πάντων. Και παίρνουν τα leaks και τα μοιράζονται μεταξύ τους και κάνουν τις αλλαγές τους και δεν λένε τίποτα σε κανέναν, ας πούμε. Και πολλοί κόσμοι τρελαίνονται με αυτό για κάποιο λόγο, εκνευρίζεται πάρα πολύ. Το πιστεύουν. Πέρα από το πιστεύουν, εκνευρίζεται ο κόσμος, επειδή μου λέει αυτό είναι ανήθικο κτλ. Που είναι. Απλά το σχολίαζα εγώ, το συζήτησα και λίγο με τον Δημήτρη από τους FPL Greece, γιατί απάντησε σε ένα post που έκανα, ότι ρε παιδιά, και να ισχύει αυτό, που δεν δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι ισχύει, αλλά δεν είναι και απίθανο, δεν μας νοιάζει. Δηλαδή, εφόσον δεν τα μοιράζονται και δεν τα λένε τα leaks και τα νέα τέλος πάντων σε κάποιους άλλους, σε κάποιο μεγαλύτερο group, τώρα το να έχουμε 15-20 τυπάδες που και έχουν ένα βαντάζ γιατί ξέρουν ότι ο τάδε παίκτη θα παίξει ή ο τάδε θα παίξει. Δεν μας επηρεάζει. Δεν μας επηρεάζει το rank. Στις λίγες μας δεν τους έχουμε. Ναι. Οπότε στα αρχίδια μας. Και το ότι ένα παίκτη θα παίξει δεν κάνει από μόνο του μεγάλη διαφορά. Μπορεί να παίξει και να μην κάνει τίποτα. Μπορεί να παίξει και να πάρει κόκκινη. Ναι. Ναι, και είναι και αυτό ακριβώς. Δηλαδή στην τελική μπορεί να. Τώρα εντάξει, δεν έπαιξε καθόλου Saka για τον δραματία. Αλλά στην τελική θα μπορούσε να έμπαινε αλλαγή και να βάζει δύο γκολ, ξέρω εγώ. Και η όλη φάση επιδεινώθηκε με το ότι η κίνηση σχεδόν όλων ήταν να φέρουν το Σον. Και έγινε όλη η ιστορία που αναφέρουμε το Σον και την assist κτλ. Γιατί εκεί πέρα με το που του δίνουν την assist από το πουθενά, ενώ ήταν ήδη δυναμισμένο το κλίμα, βγήκαν και άλλοι και λέγανε το καρτέλ ελέγχει τώρα, τους έχουν στείλει και τους δίνουν assist. Έχουν επαφές, ας πούμε, με το FPL headquarters και ό,τι είναι. Είναι το Matrix. Ναι, το Matrix, ξέρω εγώ, μας ψεκάζουν όλα αυτά μαζί. Ωραία πράγματα γενικά γίνονται στο FPL community στο Twitter. Ναι, τι άλλο έτσι σημαντικό. Πολλά blanks. Έχει καταστραφεί το template και εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Προφανώς, ναι. Είναι ωραίο να βλέπεις picks που να είναι έτσι λίγο πιο μερακλείδικα και είναι ωραίο να βλέπεις ότι αυτό το... ότι δεν υπάρχει πεπατημένο, παιδί μου. Ότι μπαίνει ο κόσμος σε διαδικασία να σκεφτεί λίγο παραπάνω και να κάνει λίγο πιο τολμηρές κινήσεις. Δηλαδή, π.χ. τώρα όσοι έβαλαν αρχηγό το Σαλάχ, μπράβο σας, Ερμάγκες. Ήταν από την αρχή καλή επιλογή με την Τζέλσι γιατί είχε καλή προϊστορία και τα λοιπά. Πήρε το Μούφα πέναλτι. Έλα μου τώρα Μούφα πέναλτι. Εντάξει και το γκολ που έβαλαν το δεύτερο ήταν offside, αλλά άντε. Ο Ντάρβιν. Offside ήταν. Ο Νούνιες. Ο Νούνιες επηρεάζει τη φάση εκεί πέρα, μέσα στο δρόμο. Α, δεν το θυμάμαι, δεν το έχω δει αυτό το γκολ. Είδα το πρώτο ημίχρονο σε αυτό το μάτσο. Και γκρίνιαζε ο Θοδωρής ο Σιδηρόπουλος, ένας από τους πατρών μας, έλεγε γιατί δεν είδε ούτε αυτός ο μάτς και είναι Τσέλσι και με ρώταγε να του πω άποψη και του λέω δε τώρα και μου λέει όλη την ώρα μισά μάτς της Τσέλσι βλέπεις, δες ένα μάτς της Τσέλσι.
Τόσο καλή είναι η Chelsea ρε μάκες που πρέπει να τη δω. Κοίτα, γενικά από ό,τι είδα η διαιτησία ήταν πάλι τραγική σε πολλά παιχνίδια. Και μπορώ να πω... και με τις κόκκινες. Ναι, μπορώ να πω ότι και του Σαλίμπα η κόκκινη... Εντάξει. Έχω δει να μην δίνεται κιόλας με τη δικαιολογία ότι ναι, τον προλαβαίνει ο άλλος αμυντικός και να παίρνει μόνο κίτρινο. Δεν ξέρω, είναι από αυτές τις φάσεις... Πιστεύω πιο πολύ θα είναι διαμαρτυρόμουν άμα δεν τη δίνανε από ότι τώρα που τη δώσανε προσωπικά. Το θεωρώ αρκετά λογικό να δοθεί αυτή η κόκκινη. Κάτι άλλο ωραίο που δεν έχει να κάνει βέβαια τόσο με το FPL. Δεν ξέρω αν είδες τι έγινε στο μάτς της Τότενα με τη West Ham και το Kudus. Που έπιασε από το λαιμό. Όχι. Αρχικά ξεκινάει η φάση νομίζω του κάνει tackling ο Van de Ven. Και ξεκινάει ο Κούντους να τον κλωτσάει ενώ είναι στο έδαφος. Σηκώνεται ο Βαντεβέν να του κάνει μα και μου και τα λοιπά. Και ο Κούντους δεν ξέρω, προφανώς δεν σκεφτόταν εκείνη τη στιγμή. Απλά πάει και του σπρώχνει τη μούρη, ξέρω εγώ. Του σπρώχνει τη μούρη. Γίνεται χαμός, έρχεται ο Ριτσάρλσον. Ο Ριτσάρλσον απλά πέφτει με τη μούρη πάνω στον ώμο του Κούντους. Πέφτει κάτω, πιάνει το κεφάλι του, κάνει τα δικά του. Γυρνάει και. Λες και πες, άντε, στην πρώτη φάση δεν σκεφτόταν ο Κούντους, δεν τα σκέφτηκε καλά τα πράγματα. Πάνω στη στιγμή έσπρωξε τον άλλο πάνω στη μούρη του. Γυναίκα κάνει το ακριβώς ίδιο πράγμα στο ΣΑΡ. Δηλαδή, σε μία φάση ο τύπος κλώτσισε κάποιον και έσπρωξε δύο άτομα στη μούρη, ήταν για τρεις κόκκινες κάρτες και το μεταξύ ο διαιτητής δεν δίνει κόκκινη απευθείας. Πήγε και τότε στο ΒΑΡ. Δηλαδή, δεν ξέρω. Να σχολιάσουμε. Καλά, αυτά εμένα μου φαίνονται λίγο ύποπτα κάτι τις ενέργειες, αλλά εντάξει. Ύποπτα ή από την πλευρά του Κούντους. Ναι, από άποψη στοιχηματική, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Τώρα με αυτά που γίνεται με το Μπαγκετά. Ναι. Εντάξει, παρεάκι είναι. Ναι, τι να σου πω. Κοίτα, το σχολίασες. Το μάτς της Arsenal ήταν, θεωρώ, η μεγάλη έκπληξη της αγωνιστικής. Έτσι όπως εξελίχθηκε. Μεγάλη νίκη της Bournemouth, μεγάλη ήττα της Arsenal, όπου είναι εξαιρετικά αστείο για μένα το ότι έχει δεχτεί τρεις κόκκινες η Arsenal μέσα σε 8 μάτς. Ασχέτως άμα ήταν και δεν ήταν όλες κτλ. Έχουμε τιμωρηθεί πάρα πολύ όσοι είχαμε πάει σε άμυνα Arsenal. Ειδικά αυτοί που έχουν κάνει double-up, που θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει πολλοί κόσμος που κάνει double-up ακόμα. Και τώρα με το πρόγραμμα που έρχεται, για να προχωρήσουμε έτσι λίγο προς τα σχέδιά μας. Liverpool, Newcastle και Chelsea. Και είναι τα δύο από τα τρία εκτός. Η Liverpool είναι εντός έδρας. Και με το Saliba να χάνει, νομίζω, τρία μάτς χάνει. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω χάνει και τα τρία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο κύπελο στην διάμεση. Άμα υπάρχει κάποιο κύπελο να χάνει δύο. Χάνει σίγουρα τέλος πάντων τη Liverpool. Νομίζω είναι πολύ μεγάλη απώλεια. Μια ομάδα που ήδη έχει δυσκολευτεί να κρατήσει clean sheet τελευταία. Και ήδη έχει δεχτεί τρία λιγότερα γκολ από ό,τι θα έπρεπε να θεωρητικά να δεχτεί βάσει των expecting goals. Θέλω να ρωτήσω την άποψή σου, γιατί είναι η μεταγραφή που σκέφτομαι να κάνω, δεν βλέπω κάτι άλλο έτσι ξεκάθαρο να κάνω, να διώξεις το Ράγια. Ποια είναι η άποψή σου? Έχω τρεις μεταγραφές. Ναι, εντάξει, η λογική λέει δεν αλλάζουμε τερματοφύλακα. Ναι. Αλλά από την άλλη να έχεις ένα τερματοφύλακα που δεν κρατάει clean sheet και είναι και άκρη βουτσικός. Ναι. Και μετά το θέμα μου είναι ποιον φέρνω εκεί πέρα. Ο Νάνα είναι rogue pick κάτω από το ραντάρ, δεν το έχει πάρει κανένας χαμπάρις, είναι top σε πόντους και έχει κρατήσει νομίζω αν δεν είναι ο πρώτος σε clean sheet που νομίζω είναι ο Allison, είναι ο δεύτερος σίγουρα, έχει κρατήσει clean sheet σε 4 μάτια και έχει ψηλό καλό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα μου είναι ότι παίζει με τον Bowen που τον έχω στην ομάδα μου αυτήν την αγωνιστική, που είναι λίγο βλακία. Να τη χαλίσω λίγο. Για πες. Τον Ονάνα τον έχω στην ομάδα του One Punch Man που διαλέγει ο One Punch μόνος του. Τον έχω βασικό, ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Okay. Και πάει αρκετά καλά, ναι, έχω πάρει πολλούς πόντους.
Ο Νάνα είναι και το διαμάντι μου. Δεν είναι ο Ανδρέας γαμώτος αυτό το επεισόδιο. Είναι το κρυφό διαμάντι μου που τον έκανα τη στο προσωπικό μας chat, Ανδρέα, τώρα που ακούς το podcast. Αυτός είναι κρυφό διαμάντι, κύριε, που έχει 7% ownership, σίγουρα έχει ανέβει και πρόσφατα. Δεν τον έχει αναφέρει κανένας καθόλου, κοστίζει 5-5,5 και έχει φέρει 41 πόντους. Τίμιο, σε κάθε μάτς θα πάρει saves, μόνο τώρα στην Brentford τον πήρε saves. Και κατά κλίνση το κύριος. Και έχει τώρα, εντάξει, West Ham εκτός έδρας στο θεωρώ κακό παιχνίδι. Και Chelsea ίσως είναι πολύ πιθανό να δεχτεί goal United από Chelsea. Αν τα έχει Leicester, Ipswich, Everton, ομάδες που δεν είναι, ξέρω εγώ, δεν πετάνε και φωτιές επιθετικά. Κοίτα, το θέμα είναι ότι όσο καλός και να είναι ο Νάνα, όταν έχεις να μαρκάρουν εκεί πέρα ο Νταλότ, ας πούμε, που μαρκάρει το Πίνοκ, όσο καλός και να είσαι, θα το φας στον κόλ. Σε εκείνη παίζαμε και με 10 όμως, ήταν... πάλι δεν είναι η δικαιολογία. Δεν ήταν αντιπροσθετικό αυτό, εντάξει. Του φεύγει ο παίκτης και τον κοιτάει. Ωστόσο, εντάξει, έχει και να μαρκάρει, κατά ένα clean sheet όμως. Έχουν κρατήσει 4 clean sheet, πώς να το κάνουμε. Και η άλλη επιλογή μετά τον Ονάμ που σκέφτομαι είναι ο Cells, που βέβαια έχω άμυνα πώς λέγεται, Nottingham Forest, αλλά έχει και αυτός ψηλό καλό πρόγραμμα, έχει Leicester, West Ham, Newcastle, είναι ομάδα, είναι από τις ομάδες που με τα λιγότερα expected goal που έχει δεχτεί η Nottingham Forest, παίζει καλά φέτος, έχω εντυπωσιαστεί πολύ και τη χαίρομαι. Η σκέψη μου ήταν ότι χωρίς να υπάρχουν πολλοί τερματοφύλακες, τουλάχιστον να μην δώσω πάρα πολλά λεφτά στο τερματοφύλακα, άμα είναι να κάνω ένα downgrade γερό για να μπορώ να κάνω κάποιο upgrade μεγάλο μετά μέσα. Ο Σέλς κοστίζει 4,5 και μια άλλη επιλογή που πάλι έχω παίκτη και αυτή η επιλογή είναι κυρίως προγράμματος είναι ο Λένο, που δεν ξέρω αν τον έχεις, ξέρω ότι τον είχες. Όχι. Παλιότερα. Είναι κλασικό pick δικό σου. Έχει τον Everton, είχα στην αρχή, ναι. Brentford, Crystal Palace και Wolves. Και είναι και αυτή η Fulham, νομίζω, κάτσε να μην πω κοτσάνα. Ναι, είναι η τρίτη στα λιγότερα expected goals που έχει δεχτεί. Έχει δεχτεί 8, είναι μετά μόνο από τη Liverpool και την Tottenham. Και όχι μόνο έχει δεχτεί 8, έχει φάει και 2-3 goal περίπου παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Έχει φάει 10 goal και έχει... Όχι, έχει δεχτεί 8,8, λάθος είπα, σχεδόν 9. Ο Λένο έβγαλε και assist αυτή τη αγωνιστική. Και βγάζει και assist ο κύριος. Και βγάζει και assist, έτσι, μπράβο. Τα κάνει όλα, να πούμε. Άρα αυτό το match. Αυτό το match και ξεκίνησε το Smith Rowe αντί για το Rodgers, για να μου το... Εντάξει, εγώ νομίζω με Μαρτίνες στο τέρμα είμαι καλυμμένος. Και το Μαρτίνες τον ακούω, okay. Απλά έχει ψηλοσκατό πρόγραμμα τώρα. Bournemouth, Tottenham, Liverpool, Crystal Palace έχει και Chelsea μετά, δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ ψήνη. Κατά τα άλλα, στην παρούσα φάση τουλάχιστον της ομάδας μου, πρέπει να αποδεχτώ ότι θα έχω πάντα τρίλημα στον πάγκο, ή όχι τρίλημα, θα έχω πολλά διλήμματα στον πάγκο. Τώρα έχω πάλι το κλασικό Delap, Rodgers και Smith Rowe που θα παίξουν οι δύο, ας πούμε. Και κρίνω στο να βάλω πάλι πάγκο το Rodgers, γιατί οκ, okay, δεν είναι εύκολο το παιχνίδι με την Bournemouth. Και εντάξει, δεν θα βάζει ο τύπος goal με κόντρα έξω από την περιοχή πάντα. Ο Smith Rowe παίζει με την Everton. Ο Ντελά παίζει με την Brentford. Είναι αυτοί ψιλοκακές και οι δύο άμυνες. Προς εκεί κλείνω τουλάχιστον, δεν ξέρω τι θα έκανες εσύ. Εμένα τώρα μου ήρθε φλασιά που είπες Everton. Για Pickford δεν το σκέφτεσαι καθόλου? Το σκέφτηκα, αλλά νιώθω ότι έχω και έχω μια κάποια αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια. Το ότι έδιωξε τον Bigford στη Wildcard και από τότε έχει πάρει δύο clean sheet και έχει πιάσει και ένα πέναλτι. Και να γυρίσω πίσω, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο κάπως. Αλλά έχει και αυτός καλό πρόγραμμα άτιμος. Έχει Fulham, Southampton, West Ham εκτός έδρας βέβαια. Και Brentford δεν είναι. Αν και Brentford νομίζω δεν έχει κάνει παιχνίδι χωρίς να βάλει. Χωρίς να. Βάλει goal, ναι. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Το σκέφτηκα, αλλά δεν νομίζω.
Αλλά για πες, από αυτούς τους τρεις ας πούμε, και θα σου πω μετά γιατί έχω το ίδιο πράγμα και στην άμυνα. Από Smith Rowe, Rodgers και The Lab, ξεκίνα δύο, ποιους θα ξεκινάς? Εντάξει, είναι δύσκολο, πας σε βάση προγράμματος. Smith Rowe νομίζω πρέπει να ξεκινήσεις με την Everton. Mm-hmm, συμφωνώ. The Lab, εντάξει. Πιστεύω The Lab είναι πιο πιθανό να σκοράρει από το Rodgers. Λες, ένα και εγώ, αυτό, και εγώ προς εκεί κλείνω. Και εγώ προς εκεί κλείνω, έπαιξε πάλι 90. Έχω εκπλαγεί που τον ξεκινά σε κάθε μάτς μέσα έξω Ευρώπη και τα λοιπά ο Emery. Τι να πω, δεν θα φάει αυτό που πάει ο άτιμος. Ένα παιδάκι είναι. Βάλε κανένα Μπουέντια, ποιος έχει ξεμείνει εκεί πέρα. Βάλε όποιον να είναι. Επέστρεψε αυτό σιγά σιγά, θα μπορεί να πάρει λεπτά. Λες, ήταν τραυματίας για 1,5 χρόνο, 2. Ναι, ναι, ήταν. Είχα ξεχάσει ότι υπάρχει σαν παίκτης. Τον είχα και στην ομάδα μου παλιότερα. Και μετά έχω πάλι στην άμυνα, πάλι το ίδιο πράγμα. Ρόμπινσον, Ντέιβις, Άινα, πάλι να ξεκινήσω 2. Θεωρώ το Ρόμπινσον και Άινα είναι που πρέπει να γίνει. Το θέμα είναι ότι αυτός ο Ντέιβις πάλι, ρε φίλε, είχε υψηλά expected assist, είχε 0,23. Δηλαδή κάθε match, τώρα έχει, σχεδόν σε κάθε match έχει ευκαιρίες για να βγάλει assist και κάποια στιγμή να τη βγάλει. Και άμα τη βγάλει, πολύ πιθανό να πάρει και bonus. Και παίζει με την Brentford, ναι, που δεν είναι και καμία απίστευτη άμυνα. Με τον Davis πρέπει να είσαι καλά με τον εαυτό σου ότι δεν πρόκειται να πάρει clean sheet. Να το έχεις συνηθίσει. Παίζει εκτός έδρας με την Brentford. Και θεωρώ αυτό που σκεφτόμουν είναι και τον έβαλα πάγκο τελευταία φορά που κοίταξε την ομάδα μου τώρα. Ήταν ότι δεν γίνεται, ρε φίλε, να σπάζω κεφαλιάζουμε για το αν θα βάλω αμυντικό της Ipswich. Δηλαδή, ας μην κάνουμε τόσο overthink πια. Εντάξει, άμα είναι αυτά τα προβλήματά μας. Κοίτα, όλα προβλήματα είναι. Για πες εσύ λοιπόν, πού βρίσκεται, βρίσκονται οι αντίθεση εραστές. Λοιπόν, εντάξει, εγώ μεταγραφή δεν έχω κάνει ακόμα και προβλέπω να μην κάνω καθόλου. Οκ. Okay. Κάνω ρόλ. Έχω το double up στην άμυνα από Villa, παίζουν με Bournemouth, έχω Martinez και Ντίνια. Αλλά είναι απίστευτο ότι τις έχουν πληρώσει οι δύο συνεχόμενες αγωνιστικές αυτοί, έτσι. Τη μία κράτησαν clean sheet, την άλλη έφερε ο ένας assist από αυτόν τον goal, ο άλλος έπιασε πέναλτι. Είναι στα τυχαίρα, αλλάζει το γούρι. Ο Ντόγκι με έχει ψηλό απογοητεύσει φέτος, καμιά σχέση με το περσινό, παρόλα αυτά τον κρατάω. Εντάξει, τότε να παίζει να μην έχει κρατήσει κανένα clean sheet μέχρι τώρα. Είναι τρομερό ότι δεν έχει κρατήσει, βάσει των στατιστικών που κοιτάζω, είναι τρομερό ότι δεν έχει κρατήσει clean sheet η Tottenham. Είναι θεωρητικά από τις καλύτερες άμυνες. Με την Everton είχε, νομίζω. Ναι, είχε κρατήσει με την Everton. Σωστό. Τέλος πάντων. Μετά έχω το Μουρίγιο, που να αναφέρω εδώ πέρα ότι τον εμπιστεύτηκε. Πήρα παίκτη τώρα, επειδή εμπιστεύτηκα ένα φιλαράκι που δεν ξέρω και δεν ξέρω τι σχέση έχει με την μπάλα, που είπε ότι σουτάρει αρκετά, ενώ ο Μουρίγιο έχει όλο και όλο δύο ασίστη την περσίνη σεζόν σε 32 παιχνίδια. Εντάξει, δεν τις παίρνεις από... Δεν σουτάρει για να πάρεις ασίστη. Ναι, γκολ δεν έχει βάλει ακόμα. Ναι, οκ. Okay. Αλλά κοίτα, εγώ σου είπα τι με είπε ο φίλος μου. Ο φίλος μου προφανώς και έχει σχέση με την μπάλα. Πηγαίνει γήπεδο γενικά, είναι Nottingham Forest στα Ρωστάκι. Μπορώ να το φέρω καλεσμένο, άμα θες να στα πει ο ίδιος. Θέλω να πω πόσο ευπηρεάστη είμαι, πώς το λέει στα ελληνικά. Επιρρεπής. Επιρρεπής σε ιδέες αλλονών, σε τέτοια προλήψεις. Ναι. Κοίτα, όλοι είμαστε και είναι όπως το έχει σχολιάσει, νομίζω ήταν φαντάσικο που το έχει πει σε ένα το επεισόδιο των podcast σου, ότι αυτό είναι και η φάση όλη του φάνταση, το ότι ας πούμε μπορείς να βλέπεις τα στατιστικά, να ερευνάς και τα λοιπά, αλλά στο τέλος της ημέρας πάντα εσύ θα χτίζεις μια ιστορία, κάτι που θες να το πιστέψεις εσύ ο ίδιος, ή θα το ακούς από άλλους ή και τα λοιπά, και θα μπαίνετε όλοι σε ένα καράβι και θα πηγαίνετε
και θα νομίζετε ότι κάπου πάτε, ας πούμε, και παίρνετε Ζαμπάρνι π.χ. και βάζει γκολ από το πουθενά, ή παίρνετε όλοι, βάζετε αρχικό τον Ντένις και παίρνει κόκκινη. Δηλαδή είναι αυτό μέρος του παιχνιδιού, ρε παιδί μου. Ή παίρνει μπανανότε, παίρνει 0 πόντου, το διώχνει και μετά κάνει 3 σερί παιχνίδια. Ο Μπονανότε θα έλεγε κανείς ότι είναι κρυφό διαμέντι, θεωρώ πλέον. Νομίζω με τη βούλα. Εντάξει, πλέον νομίζω έγινε λίγο φανερό. Έχει μπλανκάρει όλο και όλο, σε ένα παιχνίδι μπλανκάρει. Έφαγα μεγάλο expose, γιατί η φάση είναι ότι δεν ήξερα ότι ξεκινάει, και όντως όταν τον είχε πάρει ήταν ή 2 ή 3 μάτς που δεν είχε ξεκινήσει βασικός. Και έκτοτε μαλάκα έχει φέρει assist και 2 γκολ. Θεωρείται και wonderkid, ας πούμε. Στο football manager. Όχι, γενικά στη ζωή. 19 χρονών είναι Αργεντινός. Μόνο 19 είναι ο αλήτης. Ναι. Έλα ρε μαλάκα, δηλαδή πέρυσι ήταν 18 χρονος. Ναι. Τι λέει ρε μαλάκα. Ο καλή νύχτα. Και έφερα στη... Εντάξει που και να τον είχα τους ίδιους πόντους απέναντι στο πάγκο θα ήταν. Α, ναι, ισχύει και αυτό. Μόνο ένα μουσική που το ξεκίνησε πήρε 0. Πήγε και πήρε κάρτα. Μετά τι άλλο να σου πω, έχω εντάξει μπέγουμο αυτή τη αγωνιστική μπλάνκαρη. Mm-hmm. Γίνονται και αυτά. Γίνονται ευτυχώς. Αυτά που θα έπρεπε να γίνονται έτσι κι αλλιώς, θεωρώ. Ναι, αυτή... Εντάξει, με Ipswich. Εντάξει, δεν πιστεύω να μπλακάρει. Κοίτα, θα έπρεπε, αλλά δεν θα μπλακάρει. Ας το πω έτσι. Να χάσει και το κλείσι εσύ του Davis, να πάρω κι εγώ πόντους. Δεν θα το ξεκινήσει τον Davis, είπαμε. Είναι στον πάγο μου αυτή τη στιγμή. Όχι, αυτή τη στιγμή είναι στον πάγο μου και αυτός και ο Ρόντζερς. Αλλά δεν ξέρω. Αυτό που σκέφτομαι πολύ έντονα είναι να παίξω το triple captain αυτή τη αγωνιστική στο Χάλαντ. Okay, αυτό ήταν η ερώτησή μου η επόμενη. Το σκέφτεσαι. Ναι, έκανε 3 αγωνιστικές χωρίς να κάνει καμία επικίνδυνη φάση από τη δατά στατιστικά. Mm-hmm. Πιστεύω ότι με τη Southampton θα μας τα δώσει όλα μαζεμένα. Ναι, είναι πάρα πολύ κλασική η φάση αυτή τώρα, τουλάχιστον στο κεφάλι μου. Είναι γραμμένο στα αστέρια που λένε οι Άγγλοι. Ότι ήταν αρκετοί που δεν είχαν το Χάλαντ από την αρχή και ξεκίνησε τρελά, ας πούμε, έκανε 2 ή 3 χατρίκ έχει κάνει. 3 πρέπει να κάνει. Νομίζω 3 έχει κάνει. Όχι, μετά τον έφερα εγώ στην ομάδα μου. Ναι, και μετά από αυτό το σερί ξεκινάει ένα σερί αγώνων που είναι θεωρητικά πολύ καλή, με Fulham, Wolves, Southampton, Bournemouth, ακόμα και η Brighton δεν είναι καμία απίστευτη άμυνα. Η Brighton είναι εξαιρετικό αυτό που γίνεται, ή κρατάει κλεισί, τι τρώει 2 και γκολ άμα δεις τα μάτσι. Και οπότε είναι η φάση τώρα που το φέρουν όλοι το Haaland, κάνει blank για 3 συνεχόμενα μάτς. Και αρχίζουν πάλι έξυπνοι και λένε: Α, ο Χάλαντ δεν κάνει τίποτα, δεν συμμετέχει, δεν έχει ευκαιρίες κτλ. Και μήπως είναι η ώρα να το διώξουμε, μήπως δεν χρειάζεται, μήπως είναι 15 τα εκατομμύρια, μήπως είναι πολλά. Και είναι τόσο κλασικό ότι τώρα είναι που θα φέρει, ξέρω εγώ, 4 γκολ εντός έδρας. Τώρα θα γίνει. Και το σκέφτομαι πάρα πολύ και εγώ το triple captain, και το σκέφτομαι γιατί αρχικά έχουν πει ότι δεν θα είναι τόσες πολλές διπλές αγωνιστικές φέτος. Δεν θυμάμαι την αιτιολόγηση αυτό. Νομίζω κάτι θα αλλάξουν το πώς κάνουν τα παιχνίδια του κυπέλου. Αλλά δεν περιμένουμε γενικά το χαμό που γίνεται με τις διπλές κάθε χρόνο. Νομίζω θα είναι 2-3 max. Και έχουμε και άλλα chips να παίξουμε. Έχουμε free hit, έχουμε bench boost και θα έχουμε και το μυστήριο chip που δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι. Που ενδεχομένως πρέπει να παιχτεί σε διπλή. Αυτά που είπες τώρα και με τις μειωμένες διπλές και με τα παραπάνω chips που έχουμε είναι που με κάνουν να καταλήξω από την απόφαση, γιατί όπως ξέρεις καλά πέρσι είχα μείνει με το bench boost, νομίζω, που δεν το είχα παίξει. Και τώρα δεν θυμάμαι, ναι, αλλά ένα chip ότι κάτι σου είχε μείνει. Και το πέταξα την τελευταία γωνιστική και είχαμε και παραπάνω διπλές πέρσι από ό,τι θα έχουμε φέτος. Mm-hmm. Οπότε λέω πέτα το τώρα που είναι ευκαιρία το triple captain. Ναι. Έτσι, και πέρσι που το κράτησα για τη διπλή, τι πήρα, 7 πόντους είχε κάνει ο Αλβάρες. Ναι.
Κοίτα, ναι, η φάση με τις διπλές και τα triple captain είναι ότι πολύ συχνά δεν ξεκινάνε και τα δύο παιχνίδια οι παίκτες που θέλουμε. Αλλά είναι θεωρητικά το οκταβάνι πολύ μεγαλύτερο. Επίσης, για να ενισχύσω αυτό το narrative που χτίζω τώρα εγώ για τον Haaland και το triple captain να το παίξω και εγώ, είναι ότι έχει δύο αγωνιστικές, στις οποίες ήμουνα πάρα πολύ κοντά στο να μην πάω με τον Haaland αρχικό. Μία έχω τον Bowen και μετά είχα τον Salah. Και δεν το έκανα σε καμία από τις δύο και τιμωρήθηκα. Και είναι η φάση που με το που κάνω τη σκέψη ότι μήπως να μην πάω με τον Haaland αρχικό, τότε είναι που θα τα κάνει. Οπότε είναι ακόμα ένας λόγος για να, όχι μόνο να το πάω αρχικό, να το σκέφτομαι και για το triple captain. Και έχω δει και άλλους να το συζητάνε και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Και τρώει πάγκο, φαντάζεσαι. Κοίτα, έστω ότι κάνει, ας πούμε, βάζει 3-4 γκολ, παίρνει κανένα 20 πόντο. Τον έχουμε εμείς triple captain, παίρνουμε 60 πόντους. Έχουμε φτάσει στον Ανδρέα. Ο Ανδρέας βάζει αρχηγό το Palmer, παίρνει ένα πόντο. Ωραίο σενάριο και μετά το φτάνουμε κατευθείαν σε μια αγωνιστική. Τι ωραία κάνει. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Κατά τα άλλα, δεν έχω κάποια μεταγραφή που θέλω να κάνω εγώ συγκεκριμένη. Πρέπει βασικά κάτι να γίνει, να αλλάξω έναν από αυτούς τους τρεις που έχω. Έχω τρεις, άμα βάλεις και το McNeil μέσα που μου αρέσει πολύ περισσότερο από όλους τους άλλους τρεις, που δεν τον σκέφτομαι πολύ άμα το ξεκινήσω ή όχι, που είναι και αυτό στα 5,8. Έχω 4 μάγες εκεί πέρα στα 5+ και τους κάνω ρουλέτα. Πρέπει απλά, θα κάνω το upgrade στο τερματοφύλακα να βγάλω λεφτά, να πάρω κάποιον πιο ακριβό εκεί πέρα, να μην το σκέφτομαι, να τον έχω στάνταρ εκεί πέρα ότι θα παίζει. Γενικά μας έχεις πει μέχρι τώρα ποιους παίκτες θες να αλλάξεις την ομάδα σου. Υπάρχει κανένας όμως που να έχει τραβήξει την προσοχή για να φέρεις? Για μεταγραφή λες? Ναι. Κοίτα, δεν είναι τόσο από την άμυνα. Είχα μιλήσει πολύ για την Tottenham στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast μας και έφερα το Solanke τελικά. Κατά τα άλλα, κοίτα, που να έχω δει και να μου έχει τραβήξει πάρα πολύ το μάτι, δυσκολεύομαι να πιστέψω. Σκεφτόμουν λίγο τον Dalot, πώς προφέρετε, γιατί είναι αρκετά επιθετικός και όπως είπα, παραδόξως κατάκλυνσε τη United. Σκεφτόμουν το Σον, γενικά έτσι κάποιος μέσος θα με έψινε NDIG. Δεν καταλαβαίνει και ο κόσμος. Δεν θα το σχολιάσω, θα αφήσω τον Ανδρέα να τα πει όταν μπορέσει. Η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν ξέρω, δεν έχω κάποια πρόταση που να με τρελαίνει. Ίσως στο double up στην επίθεση της τότε να μην ξέρω να φέρω κανένα Μάντισον, κανασόν, Ενρίκη κανασόν, ή Τζόνσον, δεν ξέρω. Κουλουσεύσκι επίσης υπάρχει. Δεν έχω κάτι έτσι πολύ συγκεκριμένο με αυτό την αλήθεια. Στην επίθεση, άμα μπορούσα να φέρω έναν τέταρτο επιθετικό, θα κάνω αυτό. Θα είχα τον Ντελάπ, τον Χάλαν, τον Σολάνκι και θα είχα και τον Βότκινγκ, ξέρω εγώ, ή κάποιον. Ο Κούνια μ' αρέσει. Ο Κούνια είναι ωραίος, αλλά. Ο Στραντ Λάδερσεν, πώς λέγεται, μ' αρέσει. Ο Άιντ Νούρι μ' αρέσει στην άμυνα. Αλλά είναι μεγάλο ρίσκο να πάρει αμυντικό Γούλφς, όσο επιθετικός και επιθετικό γενής και να. Σου λέει, νομίζω είναι αμυντικός με τα περισσότερα επιθετικά τάνες, έχει 4. Ένα γκολ να βάλουμε, αλλά και είναι 6 πόντους. Είναι περισσότερο από κλίσετ. Από Everton κανένα επιθετικό, κανένα Calvert Lewin, δεν το σκέφτεσαι? Όχι, δεν. Ούτε καν. Δεν θα το σκεφτόμουν, όχι. Δεν είναι τόσο κακή επιλογή, απλά δεν είναι η ομάδα που θα βάλει πολλά γκολ. Ναι, κάνει underperform. Ότι κάνει underperform, ναι. Στο προηγούμενο μάτι ότι δεν έβαλε γκολ είναι αδιανόητο. Απλά εντάξει, προτιμώ να έχω τον McNeil, ξέρω εγώ, που είναι έτσι φθηνούλης στα 5,6. Νομίζω έχω πάρει και. Έχει ανέβει και τιμή του 5,8. Έχει πάει βασικά. 5,6 είναι για μένα. Τώρα να δώσω 6 εκατομμύρια για επιθετικό και τη στιγμή που υπάρχουν άλλες επιλογές. Ας πούμε ο Welbeck που τραυματίστηκε βέβαια τώρα. Είναι στα 5,9.
υπάρχει ο Wood που το αναφέραμε. Έβαλε ο Wood, ρε μαλάκα, έβαλε Wood εκτός περιοχής. Το πνίξε ο Henderson που με τη Manchester United βγάζει και τα corner. Αν είναι δυνατόν. Τι να πεις, τι πράγματα γίνεται. Αλλά ναι, αυτά. Να υπενθυμίσουμε, μπαίνετε FPL Pub, ακόμα μπαίνουν άτομα, κάθε μέρα μπαίνουν άτομα, είναι κόσμο που σας ακούει και δεν. Άντε να φτάσουμε τα 2000, αργήσαμε. Κοντεύουμε 2000 καίδια να πούμε, καμένα μανατζέρια. Μπορείτε να μπείτε στο Patreon να μας στηρίξετε με κάποια μηνιαία συνδρομή, να μπείτε στη λίγα μας, να κάνετε ένα rate στο Spotify, να κάνετε ένα subscribe στο YouTube, like, follow. Τι άλλο λέμε, ας πούμε. Follow δεν μπορώ να κάνω γιατί έχει πέσει στο Instagram, αλλά εντάξει. Ναι, ισχύει. Μας έχουν ρίξει στο Instagram, αλλά κανένα δυνατόν. Μας πολεμάνε. Έχουμε χάσει views από εκεί. Αλλά ναι, καλή τύχη στην επόμενη αγωνιστική, ό,τι και να κάνετε. Να μπείτε να ψηφίσετε αρχηγό στην FPL Pub που κάνει τα polls ο Μάνος. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Αυτό. Αυτό. Νομίζω. Καλή τύχη, ναι. Και εντάξει, να ξαναπατώσει ο Ανδρέας. Αυτό. Για χαρά. Λοιπόν, άντε. Bye bye. Σου για φάνταση. Σου για παιχνίδι. Το σπιτάκι σου. Κοινάει τζόλι το π***. Βάλε τζόλι ρε κα***. Πότε το βάλεις.